Το απόγευμα της Τρίτης ήταν προγραμματισμένη να εκδικαστεί στο Διοικητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ η αίφιση της αναγέννησης κατά της πρωτόδικης απόφασης Επιτροπής Ιδιότητας Μεταγραφών, με την οποία ανακαλούνταν με τον χαρακτηρισμό δόλια έκδοση τα δελτία των μεταγραφών του περασμένου Ιανουαρίου για την ομάδα της Καρδίτσας. Τελικά όμως ούτε αυτή η αίφιση εκδικάστηκε, αφού η αναγέννηση αιτήθηκε και πέτυχε την αναβολή της, μέχρι ότου εκδοθούν οι αποφάσεις τόσο για τη Βέρεια όσο και για την Παναχαϊκή, ομάδες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με τους κοιτινόμαυρους. Η σημερινή αναβολή χαρακτηρίζεται ως μία ακόμη νίκη της ΠΑΕ της Καρδίτσας, αφού καταφέρνει να τρενάρει τις αποφάσεις καταθέτοντας νέα στοιχεία που αποδεικνύουν, όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι της, πως δεν υπήρχε δόλο στην έκδοση των συγκεκριμένων δελτίων. Η διοίκηση της αναγέννησης ξεσκόνησε τις τελευταίες ημέρες όλα τα βιβλία που αφορούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές των τελευταίων χρόνων, και αυτό το ξεσκόνισμα έδειξε ότι η ομάδα ήταν συνεπέστατη σε όλα της. Με αυτά τα νέα αποδεικτικά στοιχεία, η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ περί δόλου καταρρύπτεται, όπως ισχυρίζονται στην αναγέννηση, που περιμένουν τη δικαίωσή τους μέσα από την αίφιση που θα συζητηθεί πλέον σε άλλη ημερομηνία.